Λοιπόν, νομίζω ότι η πόλη φωνάζει, αλλά εμείς ακούμε παθητικά, αμέτωχοι και πολλές φορές και αδιάφορα. Σήμερα από τα 52 θέματα που είχαμε στην ημερήσια διάταξη, νομίζω πάνω από τα μισά ήταν απλές διοικητικές πράξεις. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια απραξία όσον αφορά το έργο και από την άλλη πλευρά σε μια απάθεια απέναντι σε όλα όσα γίνονται δίπλα μας, όσα γίνονται μέσα στην πόλη μας. Η εικόνα της πόλης μας την προηγούμενη εβδομάδα ήταν αυτή που όλοι είδαμε, ήταν αυτή που όλη η Ελλάδα είδε, αλλά συγχρόνως είναι και μια εικόνα που βλέπουμε σταθερά τα τελευταία χρόνια, χωρίς να αλλάζει τίποτα. Και εμείς εδώ, το ανώτατο συλλογικό όργανο της διοίκησης της πόλης, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Και ας ξεκινήσουμε με το νούμερο ένα θέμα της πόλης μας, που είναι οι μετακινήσεις. Ξέρετε, όταν λέμε για μετακινήσεις, εννοούμε ο ΑΣΤ. Αν μπορείτε, κύριε Παγιοργίνου, μα. Όποιος ζει στη Θεσσαλονίκη και έχει επαφή με την πραγματικότητα, γνωρίζει από πρώτο χέρι την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί. Τα οχήματα έχουν περιοριστεί κατά το 1 τρίτο και υπάρχουν περιπτώσεις γραμμών που λειτουργεί μόνο το 50% των οχημάτων σε σχέση με το παρελθόν. Μπορείτε να αντιληφθείτε τι σημαίνει για έναν εργαζόμενο να περνάνε τα λεωφορεία ένα 30 λεπτά από τις στάσεις, περιμένοντας να πάει στη δουλειά του. Να φανταστείτε το φοιτητή που πρέπει να πάει στη Σύνδο για να παρακολουθήσει τα μαθήματά του. Και επίσης γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει για την οικονομία της πόλης η δυσλειτουργία του ΟΑΣΤ και πόσο επηρεάζει την καθημερινότητα της ζωής της πόλης. Οι γιορτές πλησιάζουν, όλοι περιμένουμε το εορταστικό κλίμα, όλοι περιμένουμε την οικονομία να ανθίσει στην πόλη, αλλά η κατάσταση μέρα με τη μέρα χειροτερεύει. Οι πολίτες έχουν αγανακτήσει και ετοιμάζουν την πρώτη διαμαρτυρία, έτσι αυτόκλητα, για τα προβλήματα του ΟΑΣΤ. Γιατί ξέρετε, καλά είναι τα λόγια για ένταξη σε δίκτυα, σε πράσινα δίκτυα, σε όμορφα λόγια, αλλά τίποτα από όλα αυτά, ξέρετε, δεν είναι κάτι χειροπιαστό, κάτι ρεαλιστικό για την πόλη, όταν αυτή δεν έχει ένα αξιόπιστο δίκτυο μαζικών μετακινήσεων. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα έτσι να μεταφέρω μια εμπειρία που είχα την προηγούμενη εβδομάδα, όταν έγινε ένα ενδιαφέρον συνέδριο από ένα διαδικτυακό μέσο της πόλης μας για τη βιώσιμη κινητικότητα. Ξέρετε, βιώσιμη αστική κινητικότητα. Υπάρχει και αυτός ο θεσμός. Ήταν εκεί η Υπουργός Μακεδονίας Στράκης, η οποία την άκουσα να λέει ότι ως κυβέρνηση έβαλε τέλος στην τροπή του ΟΑΣΤ. Να ενημερώσω όμως την κυρία Νοτοπούλου πως αν κάποια περίοδο ο ΟΑΣΤ ήταν τροπή, η χειρότερη τροπή από όλες, αυτή είναι η σημερινή. Δεν υπήρξε καμιά περίοδος που ο ΟΑΣΤ να ήταν τόσο κακός. Και να σας πω την αλήθεια, προσωπικά, νομίζω και σαν πολίτες, δεν μας απασχολεί ούτε αν ιδιοκτήτης είναι το δημόσιο, ιδιώτες, αν είναι ημικρατικός φορέας, ούτε ποιος υπουργός εποπτεύει αυτή την προσπάθεια. Το θέμα είναι να είναι αξιόπιστος. Αξιόπιστος απέναντι στον πολίτη. Και αν αδιαφορούμε εμείς εδώ ως Δήμος, αδιαφορεί και η κυβέρνηση, αδιαφορούν και όλοι αυτοί, κυρίως στην Αθήνα, πιστεύοντας ότι για τους ιθαγενείς της Θεσσαλονίκης δεν πειράζει, θα αντέξουμε. Προτείνω σε αυτή τη δράση που γίνεται κατά της ντροπής αυτής του ΟΑΣΤ να παραστούμε σαν σώμα σύσσωμοι. Να παραστούμε στα γραφεία της διοίκησης του ΟΑΣΤ. Άλλωστε και η διοίκηση συμμετέχει στη διοίκηση του ΟΑΣΤ με έναν εκπρόσωπό του, γιατί δεν μπορεί η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας να ζει καθαρά, καθημερινά, ένα γολγοθά μετακινήσεων. Ξέρετε, εμείς δεν έχουμε μετρό, δεν έχουμε τραμ, δεν έχουμε τρόλεϊ. Το μόνο που έχουμε είναι αυτό το μέσο. Και η καθημερινή ζωή είναι αβίωτη.